κεφάλαιων ΚΒ και εδάφιων 14. Ώστε ό,τι έκανε ο Χριστός την ημέρα του Πάσχα, να κάνουμε κι εμείς την ημέρα του δικού μας Πάσχα, που είναι η Κυριακή, η ευλογημένη μέρα του Κυρίου. Και όταν ήλθε η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζαν και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Και είπε προς αυτούς, πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού έως σου εκπληρωθεί τούτο εν τη Βασιλεία του Θεού. Και περιγράφει με λεπτομέρεια ακριβώς ο Απόστολος Λουκάς, όπως άλλωστε λέει και στην αρχή, καθώς εφάνει και εις εμέ εύλογον, ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειράν, κράτησε Θεόφιλε, ακριβώς και κατά σειράν. 17 εδάφιο. Και λαβών το ποτήριον του Πάσχα, γεμάτο με ίνον, προσευχήθηκε και ευχαρίστησε το Θεό γι' αυτό και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Αυτό κάνουμε και εμείς, το παίρνουμε, το βάζουμε στα ποτήρια και το μοιράζουμε σε όλους. Τι σημαίνει το μοιράζουμε? Καθένας έχει το δικό του ποτήρι και στο δικό του ποτήρι βάζει ο Θεός εντολή σε μας, δίδει ο Θεός εντολή σε μας να δώσουμε από το ποτήριο αυτό το οποίο ευλόγησε ο Θεός προσευχόμενος και ευχαρίστησε. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω ποιοι, 18 εδάφιο, από του γεννήματος του Σαμπέλου έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Στη συνέχεια, και λαβών των άρτων προσευχήθηκε ευχαριστή σας τον Θεό, κλάσας έκοψε με τα χέρια του και έδωκεν εις αυτούς το δικό του το κομμάτι. Το δικό τους το κομμάτι του άρτου, λέγον, αφού κρατάει καθένας το ποτήρι του και τον άρτον, λέγοντας, τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνεται εις την ανάμνησή μου. Και όλοι έφαγαν το κομμάτι του άρτου. Στον κατά Ματθαίον λέει, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Πότε γίνεται σώμα? Όταν λέγει ο Χριστός λάβετε φάγετε, και όταν λέμε εμείς σήμερα λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Πριν τι είναι? Άρτος. Πού το λέει? Και λαβών άρτων. Όταν κόβουμε, άρτος είναι. Όταν μοιράζουμε, άρτος είναι. Όταν σηκωνόμαστε έτοιμοι να φάμε, λάβετε φάγετε, τούτο που κρατάτε στο χέρι σας είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον και το υπερημών διδόμενον. Αφού εδείπνησαν, αφού έφαγαν τον άρτον, ο σάφτος και το ποτήριον που κρατάνε στα χέρια τους, που έχουν στα χέρια τους, τούτο είναι το ποτήριον, η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πείετε εξ αυτού πάντες, τώρα τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Τώρα τι είναι? Κρασί. Όταν το διαμοιράζουμε τι είναι? Κρασί. Όταν το παίρνουμε στο χέρια μας τι είναι? Κρασί. Όταν ακούγεται ο λόγος του Θεού, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου, τότε για σένα που πιστεύεις στο Λόγο του Θεού είναι το αίμα του Χριστού και πίνεις το αίμα του Χριστού. Και για σένα που πιστεύεις στο Λόγο του Θεού, ο άρτος που τρως είναι το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν, εάν εγώ πριν κόψω τον άρτο και οι πρεσβύτεροι πλύνουμε τα χέρια μας καθαρά, εντελώς καθαρά, ακόμη έχω πάρει, δηλαδή μου έδωσε μια αδερφή που με αγαπάει, αντιβακτηριδιακό για να πλύνω πριν κόψουμε τον άρτον. Αν εγώ λοιπόν προσέχω τον εαυτό μου
οι πρεσβύτεροι προσέχουν τον εαυτό τους την ώρα που πιάνουν τον άρτο, τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και αν τα ποτηράκια πλένονται, καθαρίζονται, όχι με νερό, με σαπούνι και αντιβακτηριδιακών, τότε ο ίνος που πίνεις είναι εντελώς, ο ίνος που θα πιεις είναι εντελώς καθαρός. Άρα λοιπόν, και εμείς οι άνθρωποι, υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού, είμαστε ευλογημένοι και ασφαλείς και τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού προς ευλογία και προς κατάκριση, αρκεί πριν το φάμε να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας, πλύνε μας με το αίμα του Χριστού, μετανοούμε για όλα, και τότε θα συμμετάσχεις με ασφάλεια στην κλάση του άρτου, στην πόση του ίνου, στη βρώση του άρτου, στην πόση του ίνου, προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Γι' αυτό, δοξάζοντας το Θεό για το Λόγο Του, που δεν μας αφήνει να πλανηθούμε, ευγνωμονώντας τον Θεό για την αγάπη Του, να σηκωθούμε, να σταθούμε με παρησία στην παρουσία του Θεού, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας, μετανοώντας και επιστρέφοντας Αυτόν, ζητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, ώστε προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση να σταθούμε στην παρουσία του Θεού για να λάβουμε μέρος προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση.